Αυτή τη στιγμή κυβέρνηση, περιφέρεια και Δήμος πρέπει να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για το φαινόμενο που παρατηρήθηκε στο Στεφανοδίκιο και το Ριζόμουλο. Ήδη έχουν καθυστερήσει. Σήμερα πήγανε κάποια μπουκάλια με νερό πόσιμο, με μεγάλη καθυστέρηση, πολλών ημερών. Εμείς λέμε το εξής. Αυτό που συνέβη εδώ είναι αποτέλεσμα μιας λογικής που τα υποτάσσει όλα στο κόστος και στο όφελος. Στη λογική των δημοσιονομικών περιορισμών, στη λογική των μη επιλέξιμων έργων. Οι βλάβες στο δίκτυο ίδρυυσης, οι έλεγχοι οι οποίοι δεν γίνονται, σε όλα αυτά τα συστατικά που πρέπει να γίνονται. Και κυρίως οι σοβαρές καταστροφές που είχαμε στις πλημμύρες δεν αντιμετωπίστηκαν γιατί κυριαρχεί αυτή η λογική. Εδώ και τώρα, και το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, θα έπρεπε να υπάρχουν κινητές μονάδες στα δύο χωριά με όλο το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τους κατοίκους οι οποίοι είναι στα σπίτια και δεν είναι στο κέντρο υγείας ή στο νοσοκομείο και έχουν νοσήσει, να υπάρχουν και να ενταθούν οι έλεγχοι στα δίκτυα ίδρυυσης όλης της Μαγνησίας μετά τις καταστροφές και να πάρθουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση των ζημιών μετά τις πλημμύρες.